Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την θέση πως η διαδικασία ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και πως δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια για την Ελλάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη χώρα μας. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο στο Υπουργείο Οικονομικών. Η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου θα εξεταστεί σήμερα Πέμπτη στο Euro Working Group, προκειμένου να αποφασιστεί το εάν η Ελλάδα θα λάβει την δόση των 500 εκατομμύρια ευρώ που σχετίζεται με την μείωση των υπερήμερων χρεών προς τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τον Νοέμβριο έως σήμερα έχουν αποπληρωθεί χρέη δημοσίων φορέων και έχουν επιστραφεί φόροι ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα θα λάβει πιθανότητα ως τα τέλη Φεβρουαρίου την υποδόση, ωστόσο δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού για την κυβέρνηση, καθώς αμέσως θα πρέπει να διαθέσει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε ως τον Απρίλιο να εξοφλήσει προς τους ιδιώτες συνολικά άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με πωλήσεις 124 εκατομμύριων ευρώ έκλεισε για τον όμιλο Supermarket Vero AE το 2017, που πλέον δραστηριοποιείται μόνο στα Βαλκάνια μετά την εγκατάλειψη ελληνικής αγοράς. Ιβερόπουλος, σε συνεργασία με τα Τζάμπο, έχει κάνει δυναμικό άνοιγμα σε γειτονικές χώρες, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη 17 νέων καταστημάτων στα Βαλκάνια τα επόμενα 5 χρόνια μέσα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Όλο το δίκτυο Ιβερόπουλος στην Ελλάδα, να υπενθυμίσουμε πως έχει περάσει τον όμιλο Παντελιάδη, τον My Market, μετά από τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τη μείωση της κατανάλωσης αλλά και το άνοιγμα της αλυσίδας απέναντι στις τράπεζες που εκτόξευσαν τότε τα χρέη της. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο και μέσα 847,05 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,34% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.